Ο σεισμός της 6 Φεβρουαρίου του 2023 στο ρήμα Χατάι Οσμάνι και Καν Χαραμαρά σε Καζιεντέπ στην Τουρκία είχε μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ισχύ περίπου 130 ατομικών βομβών, διάρκειας 43 δευτερολέπτων, μικρό εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων και ήταν φωνικός τόσο για τους κατοίκους της Τουρκίας όσο και για τους κατοίκους της Συρίας. Οι εικόνες που έρχονται από τις δύο χώρες παραπέμπουν σε βιβλική καταστροφή. Η αντίδραση των Ελλήνων στην ανάγκη για βοήθεια στους κατοίκους των δύο αυτών χωρών ήταν άμεση, ξεκινώντας την συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης. Εδώ είναι μια παλέτα που θα συμπληρωθεί. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα όλο είναι πάνες. Από την προσπάθεια αυτή δεν μπορούσαν να λείψουν οι κάτοικοι και οι Δήμοι της Σάμου, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία συλλογής ρούχων, τροφίμων και φαρμάκων τα οποία θα αποσταλούν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας. Πραγματικά η προσέλευση του κόσμου για δωρεά ήταν συγκινητική. Φαίνεται από το μέγεθος και τον όγκο των πραγμάτων τα οποία ήρθαν ως δωρές από συλλόγους, από κοινότητες, από απλούς πολίτες. Φαίνεται ότι ευαισθητοποιήθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό, διότι η αλληλεγγύη που δείχνει η Σάμος είναι έμπρακτη σε όλες τις εκφάνσεις τέτοιου είδους καταστροφών και προφανώς οφείλεται και στο γεγονός ότι και εμείς ως Σαμιώτες έχουμε περάσει ένα μεγάλο σεισμό, καταστροφικό σεισμό και βοηθάει στο να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος και να δωρήσει ό,τι μπορεί από το υστέρημά του για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Τα είδη τα οποία συλλέχθηκαν είναι κλινοσκεπάσματα, δηλαδή κουβέρτες, sleeping bag, είδη ρουχισμού για άντρες, γυναίκες και για παιδιά, από μπουφάν, μάλινα πουλόβερ, παπούτσια αρκετά, φυσικά τρόφιμα, τρόφιμα διαρκείας και φάρμακα, κυρίως παυσίπονα, γάζες και είδη φαρμακευτικά τα οποία χρειάζεται κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλο τον κόσμο, εθελοντές, κλιμάκια, υπηρεσίες, απλούς πολίτες, μαγαζάτορες, όλους που γίναμε μια αγκαλιά και μια γροθιά για αυτούς τους συνανθρώπους που μας χρειάζονται. Μπορούμε να δείξουμε και τι έχει καταφερθεί να συλλεχθεί μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Η συγκέντρωση του υλικού θα αποσταλεί συνέχεια στην έδρα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη και από εκεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για τους σεισμόπληκτους της Τουρκίας και της Συρίας. Από χθες έχει ξεκινήσει η διαδικασία τακτοποίησης των πραγμάτων ώστε να φύγουν από εδώ. Έγινε μια προσπάθεια, διότι ήταν μεγάλος ο όγκος των δωρεών. Βοήθησε το εθελοντικό πληρωμιστικό κλιμάκιο Σαμίων, ο Ερυθρός Σταυρός, υπάλληλοι του Δήμου Ανατολικής Σάμου, καθώς επίσης και το κοινωνικό παντοπολείο Σάμου, ο Σύλλογος Πολυτέκνων και πολλοί άλλοι σύλλογοι οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν για το θέμα αυτό. Τα πράγματα αυτά θα φύγουν στην Αθήνα, όπου θα συλλεχθούν στις αποθήκες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και από εκεί με ευθύνη της ΚΕΔΕ θα διοχετευτούν στις πληττόμενες περιοχές. Το κοινωνικό παντοπολείο όμως δεν περιορίζει την δράση του στις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν, αλλά και στην πολύ σκληρή πραγματικότητα, διανέμοντας υλικό στους ανθρώπους του νησιού μας που έχουν ανάγκη. Πραγματικά ευχαριστούμε. Είμαστε εδώ καθημερινά για όλους τους συμπολίτες που μας έχουν ανάγκη, όχι μόνο σε αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις, αλλά καθημερινά. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Ας συνεχίσουμε να είμαστε έτσι όλοι μαζί, μία γροθιά πάντοτε.